Καλημέρα σας, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Παπασταματίου, και σε όλους τους ακροατές μας, σε όλη την Ελλάδα. Τι κάνετε, είστε καλά? Αρκετά καλά, αρκετά καλά. Είμαστε στην προεκλογική έτσι, εκστρατεία, στο φουλ, οι μηχανές, ξέρετε, οι υποψήφοι του ΚΚΕ οργώνουν χώρους δουλειάς, γειτονιές, προκειμένου να συζητήσουν με τον κόσμο, να ενημερώσουν, να δώσουν κουράγιο. Να ξεκινήσουμε έτσι με ένα σχόλιο σας για το debate, το περίφημο πολυσυζητημένο που δεν θα πραγματοποιηθεί. Πώς το βλέπετε, δηλαδή, ότι δεν κατέστη εφικτό να κάνουμε ένα debate? Δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικό, αλλά δεν είναι και κακό να μπορούμε να συμφωνήσουμε έστω σε ένα ραντεβού των πολιτικών αρχηγών. Ασφαλώς και δεν είναι κακό, και θα ήταν μάλιστα και χρήσιμο. Και είχαμε πει από την αρχή ότι ως ΚΚΕ είχαμε συμβάλει και με προτάσεις για να ζωντανεύσει λίγο αυτή η διαδικασία, η οποία θυμάμαι παλιότερα ότι είχε δημιουργήσει κάποια ζητήματα έτσι, ρουτίνας. Μονοτονίας, ναι. Και μονοτονίας. Εν πάση περιπτώσει, τελικά η ακύρωση του debate νομίζω ότι δεν οφείλεται και δεν θα μπορούσε να οφείλεται στο ΚΚΕ, το οποίο έδειξε πραγματικά μια πολύ καλή διάθεση από την αρχή της συνεδρίασης αυτής της διακομματικής επιτροπής για τους όρους και την ημερομηνία του debate, και μάλιστα έδειξε αυτή την καλή διάθεση το ΚΚΕ, κύριε Παπασταματίου, αλλάζοντας και δύο ημερομηνίες, δύο συνεχείς ημερομηνίες της κεντρικής του συγκέντρωσης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Όταν λοιπόν, και ξέρετε, οι προεκλογικές συγκεντρώσεις χρειάζονται, βγαίνουν, τυπώνονται υλικά. Δεν γίνεται εκείνο το ίδιο πρωί. Όταν όμως υπαναχώρησε ο Πρωθυπουργός και είπε ας το κάνουμε λίγο πιο αργά να έρθω κατευθείαν από το αεροδρόμιο, γιατί δεν κατέστη εφικτό, κύριε Δελή? Μα θα μπορούσε, ακριβώς επειδή η τελευταία πρόταση του ΚΚΕ για τη Θεσσαλονίκη ήταν την ημέρα αυτή. Το είχαμε, θυμίζω, είχαμε ξεκινήσει ως κόμμα. Είχαμε βάλει τη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη στην 1η Ιουλίου, προκειμένου να γίνει το debate της 1ης Ιουλίου, το πάμε 2 Ιουλίου. Ναι. Μετά λέει ο Πρωθυπουργός, του βάζει το ζήτημα της κόποψής του σε σχέση με την Σύνοδο Κορυφής. Το ξαναφέρνουμε 1 Ιουλίου. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος τρέχει, πιέζει, οι μέρες περνάνε και θα πρέπει να προγραμματιστούν κάποια πράγματα. Και ενώ την Παρασκευή λοιπόν απέκλειε ο Πρωθυπουργός τη συμμετοχή του στο debate της 1ης Ιουλίου, τη Δευτέρα, χτες δηλαδή, έρχεται και λέει ότι μπορεί να γίνει. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε αυτά, τουλάχιστον εμείς ως ΚΚΕ, με τέτοιους τακτικισμούς. Και να σας, εντάξει, πάντως η Σύνοδος Κορυφής δεν είναι κάτι που το έστησε ο κύριος Τσίπρας για να τον δυσκολέψει. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι την μεν Παρασκευή λέει ότι δεν του επιτρέπει η συμμετοχή του εκεί να συμμετέχει στο debate, τη δε Δευτέρα το αλλάζει και λέει ότι μπορεί να έρθει. Σου λέει προκειμένου να μην γίνει καθόλου, πάω και κουρασμένος. Να το πει την Παρασκευή, όχι τη Δευτέρα μετά από 3-4 μέρες. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι στην πραγματικότητα δεν είχαν και πολύ μεγάλη όρεξη τα κόμματα και κυρίως τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να πραγματοποιηθεί αυτό το debate, και γι' αυτό θα έλεγε κανείς ότι έπεσε και θύμα αυτής της αδιαφορίας τους. Η συγκέντρωσή σας του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη πότε θα γίνει τελικώς, να δώσουμε και μια χρήση? Η συγκέντρωση θα γίνει φυσικά τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα στις 1 του Ιούλη. Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλη ημερομηνία, δεν θα μπορούσε να αλλάξει δηλαδή για τρίτη φορά. Είναι μια συγκέντρωση, καταλαβαίνετε, που θα ξεκινήσει στις 8 στις 9 η ώρα και θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο για οποιονδήποτε, για τον κύριο Κουτσούμπα, να κατέβει στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο debate. Βάση περιπτώσει. Να πάμε τώρα στο ζουμί αυτό που λέμε της πραγματικότητας και της προεκλογικής περίοδου. Βλέπουμε κάποιες δημοσκοπήσεις που αφενός μεν κρατάνε σταθερή τη διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά και το δικό σας ποσοστό, ενώ του ΚΚΕ, δεν φαίνεται δηλαδή να κερδίζετε κάτι σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Στις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Ναι, δείτε, κύριε Παπασταματίου, πραγματικά τα βλέπουμε και εμείς αυτά τα γκάλωπ τις δημοσκοπήσεις, αν και συνήθως κοιτάμε περισσότερο, γιατί νομίζουμε ότι έχουν μεγαλύτερη αξία, τα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία αυτών των δημοσκοπήσεων. Ωστόσο, κοιτώντας και τους αριθμούς,
θα δει κανείς ότι σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ δίνεται ένα εύρος μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθούν οι ψήφοι που θα πάρει το κόμμα στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και νομίζουμε ότι το εύρος αυτό αποτυπώνει το εύρος που υπήρχε στον αριθμό των ψήφων των ευρωεκλογών σε σχέση με τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Θυμίζω εδώ ότι οι ψήφοι στις ευρωεκλογές του κόμματος ξεπέρασαν τις 300.000, μάλιστα ήταν και λίγο περισσότερες από τις ψήφους που είχε πάρει το ΚΚΕ το Σεπτέμβριο του 2015, και οι ψήφοι στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις οποίες το κόμμα μας, κύριε Παπασταματίου, κατέβηκε με ένα πολύ συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο με τον τίτλο «Λαϊκή Συσπήρωση», ναι, κατέγραψε περί τις 400.000 ψήφους. Αυτό είναι ένα εύρος. Εσείς επειδή είστε και από την αυτοδιοίκηση και τα ξέρετε καλά, δηλαδή σωστά, σημαίνει ότι ο κόσμος σας εμπιστεύεται στον καθημερινό αγώνα, αλλά διστάζει λίγο σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει αυτό. Όχι, κατά τη γνώμη μας δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος επιλέγει, δεν σημαίνει μόνο αυτό μάλλον, επιλέγει το ψηφοδέλτιο στις τοπικές, στις περιφερειακές εκλογές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο κόσμος διατηρεί ένα δεσμό, μια επαφή, μια επικοινωνία με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και μπορεί, είναι στο χέρι του δηλαδή, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, να τον πείσουμε έτσι ώστε να επιλέξει την ψήφο στο κόμμα και στις βουλευτικές εκλογές της 7ης του Ιούλη. Και το λέμε αυτό, κύριε Παπασταματίου, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η επόμενη μέρα. Γι' αυτό αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Είναι και το σλόγγαν που χρησιμοποιεί το κόμμα. Ξαναλέμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Θεωρούμε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα, λίγο ως πολύ, της επόμενης κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή της, αν θα έχει δηλαδή ως κορμό τη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται τώρα να έχει ένα προβάδισμα, ή αν θα έχει το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά της είναι δεδομένο, το έχει ανακοινώσει ήδη η Κομισιόν με την πορυβόητη έκθεσή της πριν από λίγες μέρες. Περιέχει πολύ συγκεκριμένα μέτρα, περιέχει την ανακάλυψη ενός δημοσιονομικού κενού ύψους 5, νομίζω, δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μεταφραστεί σε αντιλαϊκά μέτρα. Και εδώ, αν θέλετε... Δηλαδή λέτε τι παπάγος, τι πλαστηράς. Θα σας πω και γι' αυτό. Αν θέλετε, εδώ, σε σχέση με αυτά με το δημοσιονομικό κενό, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βγουν και να απαντήσουν αυτοί που έλεγαν ότι υπερκαλύπτονται οι στόχοι, ότι υπεραποδίδουν τα μέτρα. Έχουμε μπει ήδη σε μια... Καλά, η Κομισιόν κάνει εκτιμήσεις. Μικρή μεν, ανεμική, αλλά έχουμε μπει σε ανάπτυξη. Δεν βρισκόμαστε, η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε ύφεση. Σε σχέση τώρα με το συγκεκριμένο αυτό που... Επειδή είπατε ότι είναι ίδιο το πρόγραμμά του την επόμενη μέρα, γι' αυτό έχει το ρώτησα. Κοινή βάση, έχει κοινή βάση, μάλιστα, κύριε Παπασταματίου, έχει κοινή βάση, έχει κοινή δέσμευση, και θα έλεγα ότι δεν πρέπει να εκπλήσει και κανέναν αυτό, από τη στιγμή που όχι μόνο αυτά τα κόμματα που ερίζουν τώρα για την εξουσία ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο, όχι μόνο συμφωνούν με τις δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών και με τα πλεονάσματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι νόμοι, κάποιες διατάξεις στους νόμους που έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα στη Βουλή, και μαζί τις ψηφίσανε αυτές τις διατάξεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας. Ή ένα άλλο παράδειγμα είναι η ενεργοποίηση του νόμου Βρούτσι, που έγινε πια νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου, όπου ο κατώτατος μισθός δεν θα ορίζεται μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις εργαζομένων και εργοδοσίας, αλλά από το κράτος και ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το εργατικό, το λαϊκό κίνημα. Ή μια σειρά από τροπολογίες, φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, στους φαρμακοβιομήχανους, στους εφοπλιστές. Είναι χαρακτηριστικά. Πάντως, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν είναι κοινό. Θέλω να πω, δεν υπήρχαν. Τις έφερε ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι εσείς και ως ΚΚΕ κάνετε μια κριτική. Έχει μια διαφορά αυτό, δεν έχει? Για το ζήτημα, λέτε, του... των συλλογικών συμβάσεων ή των κλαδικών. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι έφερε μια διάταξη για την επαναφορά των γενικών συλλογικών συμβάσεων. Όμως υπάρχουν τόσες αιρέσεις και τόσες προϋποθέσεις που αυτό απομένει κενό γράμμα. Ήδη οι συλλογικές συμβάσεις, κύριε Παπασταματίου, αφορούν ούτε το 10% των εργαζομένων. Ακόμα και στις επιχειρήσεις που αυτές ενεργοποιούνται δεν αφορούν τους εργολαβικούς εργαζόμενους, που σε πολλές περιπτώσεις είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων. Και υπάρχει, να θυμίσω εδώ, και μια συλλογική σύμβαση εργασίας, αυτή στην ναυπηγοεπισκευή,
που έχει σημαντικά ωφέλη για τους ίδιους τους εργαζόμενους, ξέρετε, και στα ναυπηγεία, στο Πειραιά, στο Σκαραμαγκά, την οποία αρνείται η κυβέρνηση να εφαρμόσει, να επικυρώσει, επειδή έχει δώσει η ίδια τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην προσκομίζουν το Μητρό, από όπου μπορεί να φαίνεται το αν καλύπτει το 50 ή όχι των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και αυτό το επιχείρημα περί παπάγου και πλαστήρα, το οποίο υπόθηκε σε άλλες δεκαετίες και σε άλλες εποχές, χρησιμοποιήθηκε, κύριε Παπασταματίου, κατά κόρο από το ΠΑΣΟΚ, θυμίζω, και την Αυριανή, αλλά όμως αυτό το σύνθημα, μάλλον αυτό το σλόγγαν με το οποίο προσπαθούν να χτυπήσουν το ΚΚΕ, θεωρούμε ότι έχει ιστορικά δικαιωθεί, γιατί όχι μονάχα η κυβέρνηση πλαστήρα, όχι δηλαδή μια δεξιά κυβέρνηση αμιγώς, είχε εκτελέσει, είχε δολοφονήσει τον Νίκο Μπελογιάννη, αλλά ήταν και η κυβέρνηση εκείνη. Αυτό τώρα για τον πλαστήρα, ειδικά για τον Μπελογιάννη, για αυτό το έγκλημα το πλήρωσε και ο ίδιος ο πλαστήρας. Θέλω να πω ότι οι μηχανισμοί πολλές φορές, ξέρετε, λειτουργούν και εκτός της επιθυμίας ενός ηγέτη. Λοιπόν, θέλω να δικαιολογήσω τον πλαστήρα για το έγκλημα. Εγώ απαντάω σε αυτό το επιχείρημα περί του τι παπάγος, τι πλαστήρας και το πόσο κακό είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ. Άρα λοιπόν, για να μην λέμε μόνο για τον Μπελογιάννη, αλλά και για τον ΝΑΤΟ. Για να μην λέμε για τους άλλους. Για να μην λέμε για τους άλλους, λοιπόν, κύριε Δελή, για να μιλήσουμε για το ΚΚΕ. Τι ορίζει η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Ορίζει μια επιθυμία να περάσουμε άμεσα σε μια πορεία για το σοσιαλισμό, ή, όπως θα σας πω, μια κατηγορία που λένε, για να μπορέσετε να απαντήσετε, μια μόνιμα αμυντική πρακτική που δεν συμβάλλει στη διευθέτηση των ζητημάτων? Γιατί το άκουσα και αυτό. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, η ψήφος στο ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές έχει διπλή σημασία. Πρώτον, και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες, καλύτερους όρους, έτσι ώστε να αποκρουστεί η δεδομένη, η προδιαγεγραμμένη αντιλαϊκή αντεργατική επίθεση που θα ξεσπάσει από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, κύριε Παπασταματίου, και αυτό νομίζω ότι είναι κοινή συνείδηση σε όλους τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα όμως διατηρεί ζωντανή, αν θέλετε, διατηρεί την εικόνα, διατηρεί ζωντανό το στόχο αυτόν που είπατε κι εσείς για μια κοινωνία πιο δίκαιη, για μια κοινωνία ανθρώπινη, για μια κοινωνία ανάλογη των σύγχρονων αναγκών των ανθρώπων. Και αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να είναι άλλη από τη σοσιαλιστική, που εξασφαλίζει μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους ανθρώπους, που η υγεία, η παιδεία, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται ισότιμα, παρέχονται δωρεάν, που η ανεργία εξαλείφεται. Όλα αυτά είναι ζητήματα στα οποία δεν μπορεί να απαντήσει το καπιταλιστικό σύστημα, και νομίζουμε ότι μονάχα η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ μπορεί να τα ικανοποιήσει. Ωστόσο, επειδή σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνεται βέβαια ο σοσιαλισμός στις 7 του Ιούλη, μακάρι να κρινόταν, δεν γίνεται όμως αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενισχυθεί εκείνη η αντιπολίτευση, η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, η οποία θα αντιπαλέψει αυτήν την λέλαπα, την αντεργατική, η οποία έρχεται από τις 7 του Ιούλη. Αυτό λέμε εμείς στο λαό, αυτό να σκεφτεί, έτσι να αξιοποιήσει το όπλο της ψήφου, να το στρέψει ενάντια στην καρδιά της αντιλαϊκής πολιτικής και όχι ενάντια στον εαυτό του, ή να το χαραμίσει σε άλλα κόμματα που παίζουν ένα ρόλο, είναι κόμματα μιας χρήσης με ημερομηνία λήξης, σαν τα γιαουρτάκια, και εξαφανίζονται αφού επιτελέσουν το ρόλο τους. Ήταν, πήγαινε και στο πρωινό το γιαουρτάκι, ναι. Πετυχημένο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή, την καλημέρα μας και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας.